Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Lights out, all I do is say so. You're wrong, thinking you're right. I fought you for days. There's too many ways. I'm fed up, all I do is wonder to myself. Am I all alone? Hanging on your string. Mayday! Νέο επεισόδιο μόλις ξεκινά. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή μας για το περιβάλλον. Είμαστε εδώ κάθε εβδομάδα και αναλύουμε σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν όλους. Και σήμερα ήρθε η στιγμή που περιμένετε. Τόσες φορές το λέω στην εκπομπή για την πλαστική ρύπανση ότι θα επανέλθουμε και θα επανέλθουμε. Επανήλθαμε ήδη δηλαδή. Γι' αυτό κι εγώ είμαι εδώ, αλλά δεν θα είμαι εδώ. Θα πάω δίπλα, στο άλλο στούντιο. Γιατί? Γιατί περιμένω παρέα. Θα έχω σήμερα μαζί μου δύο παιδιά που εκπροσωπούν μία ομάδα με τεράστια δράση τόσο για τη χώρα μας, όσο και για το περιβάλλον και θα μιλήσουμε για την πλαστική ρύπανση, αλλά και για το έργο που κάνουν εδώ και αρκετά χρόνια στη χώρα μας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά, πάμε να τους συναντήσουμε. Είναι ο Νίκος και ο Αναστάσης από την ομάδα Let's Do It Greece. Λοιπόν, είμαι εδώ και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, εντάξει, το έχω πει και στις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά δεν πειράζει, ήρθε η στιγμή που σας έλεγα ότι σας έχω μια έκπληξη για την πλαστική ρύπανση. Λοιπόν, η έκπληξη είναι τα παιδιά, ο Νίκος και ο Αναστάσης, από το Let's Do It Greece, που είναι σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για την πλαστική ρύπανση, αλλά και για την ομάδα τους, η οποία κάνει μια εξαιρετική δράση που θα μας την πούνε οι ίδιοι στη συνέχεια. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σε βρήκαμε, Ξένια. Χαιρόμαστε κι εμείς πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Θα πω ότι τα παιδιά τα ξέρω από παλιά, γιατί είχαμε κάνει και άλλη μια δράση που είχαν κάνει και ήμουν εκεί πέρα. Και γενικά θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογο το έργο της ομάδας. Θα δείτε όμως γιατί. Πριν όμως από αυτό, παιδιά, θέλω να ξεκινήσουμε με το θέμα της πλαστικής ρύπανσης που αναλύουμε εδώ και λίγα επεισόδια στην εκπομπή και έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα σιγά σιγά ξεκινάει να γίνεται κάτι ευτυχώς ως προς αυτό το θέμα. Όχι βέβαια πολλά πράγματα, όμως θέλω τη γνώμη σας πάνω σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το ότι θεωρείτε ότι σήμερα η πλαστική ρύπανση έχει φτάσει σε οριακό σημείο για τον πλανήτη και πρέπει αναγκαστικά να κάνουμε κάτι ή υπάρχει ακόμα περιθώριο, όπως πιστεύουν πάρα πολλοί? Οι φωτογραφίες, Ξένια, που βλέπουμε παντού γύρω μας τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, μιλάνε από μόνες τους. Αν θυμηθούμε τις παραλίες μας πώς ήταν μερικά χρόνια πριν και πώς είναι τώρα, αν θυμηθούμε το πόσα ζώα μαθαίνουμε, πόσες φάλαινες, δελφίνια, ότι πεθαίνουν λόγω της πλαστικής ρύπανσης, όλο αυτό μιλάει από μόνο του. Η ουσία είναι μία, η ουσία είναι ότι το πλαστικό το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο, ό,τι πλαστικό έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια, παραμένει εδώ μέχρι και σήμερα. Και όχι μόνο στις χωματερές, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος του στις θάλασσες, τα ποτάμια και τους ωκεανούς μας. Επομένως, αν είναι μία στιγμή, μία ώρα για να δράσουμε γι' αυτό, είναι τώρα. Και η αλήθεια είναι, Ξένια, ότι η πλαστική ρύπανση είναι και η μεγάλη πρόκληση της γενιάς μας, αλλά και των γενεών που έρχονται. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση, την οποία πρέπει να τη δημιουργήσουμε όλοι μαζί. Δηλαδή δεν είναι χρέος μόνο της πολιτείας ή των επίσημων θεσμικών φορέων, πρέπει όλοι μαζί, ακόμα και εμείς στην καθημερινότητά μας, να αλλάξουμε συνήθειες, να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση που είπε και ο Αναστάσης, που οι εικόνες πλέον είναι σοκαριστικές και τις έχει δει και όλος ο κόσμος πλέον. Όχι να τα ακούτε, γιατί με λέτε με ένα κακιά που σας λέω, σας κάνω παρατηρήσεις σε αυτή την εκπομπή, βέβαια, το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές, ότι το επιβεβαιώνουν και τα παιδιά αυτό.
Μου έδωσε όμως μια ωραία πάσα, γιατί ήταν η επόμενη ερώτηση που ήθελα να πω σχετικά με το γιατί σήμερα βασιζόμαστε τόσο πολύ στις εθελοντικές ομάδες για αυτό το θέμα, και ο λόγος είναι επειδή βλέπουμε ότι κρατικά δεν γίνονται πάρα πολλά πράγματα και αναγκαστικά βασιζόμαστε σε εθελοντικές ομάδες. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό το τραγικό στην Ελλάδα? Η αλήθεια είναι ότι ο εθελοντισμός είναι μια κρυφή δύναμη. Ο εθελοντισμός δεν είναι μόνο το ακτιβιστικό κομμάτι που να πάμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό, όπως το κάνουμε πολλές φορές, πάμε μόνο να καθαρίσουμε μια παραλία. Ο εθελοντισμός χτίζει και συνειδήσεις. Δηλαδή, ειδικά τα νέα παιδιά, αν συμμετέχουν σε μια εθελοντική δράση, για παράδειγμα πάμε να καθαρίσουμε μια Κυριακή μια παραλία, και συμμετέχουν μικρά παιδιά, όλο αυτό γίνεται βίωμα. Τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από αυτό, εκπαιδεύονται. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενώνουμε τις δυνάμεις μας και όπου μπορούμε και όπου σταθούμε να κάνουμε τέτοιες εθελοντικές δράσεις. Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να το αφήνουμε μόνο στα χέρια των εθελοντών. Δηλαδή πρέπει όλοι οι θεσμικοί φορείς, οι κρατικοί φορείς, οι δήμοι, οι περιφέρειες, όποιοι έχουν την αρμοδιότητα για οποιοδήποτε σημείο, να μπορούν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να περιοριστεί αυτή η ρήπανση και κυρίως να ενημερωθεί ο κόσμος για ό,τι χρειάζεται να κάνουμε όλοι μαζί, οργανωμένα. Και να πούμε ότι διαχρονικά οι αλλαγές στην κοινωνία και στην καθημερινότητα έρχονται από τους ενεργούς πολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Όταν έχεις ένα σύστημα το οποίο έχει φτιάξει ένα υλικό το οποίο κακά τα ψέματα είναι πολύ βολικό για τη ζωή πολλών ανθρώπων. Άμα δεν ξέραμε τις συνέπειες που είχε, όλοι μας θα συνεχίζαμε να χρησιμοποιούμε πλαστικό, γιατί μας βολεύει, κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη. Επομένως, χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι θα καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, για να βοηθήσουν και οργανισμούς και θεσμούς οι οποίοι θα πρέπει να ακούσουν αυτό το μήνυμα και όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να φέρουμε αυτή την αλλαγή. Γιατί πιστεύετε ότι στη χώρα μας υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη παιδείας ως προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί δεν είναι... Θεωρώ ότι υπάρχει ενημέρωση, έτσι. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, το θέμα αυτό και στο ίντερνετ μπορούμε να το δούμε και στο ραδιόφωνο το ακούμε. Γενικά υπάρχει μια σχετική ενημέρωση προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο δεν υπάρχει δράση πρακτικά από τους πολίτες. Αυτό είναι το αποδίδεται ως θέμα παιδείας, και γιατί είμαστε τόσο πίσω στην Ελλάδα? Γιατί στο εξωτερικό γίνονται ενέργειες πάνω σε αυτό, πολύ περισσότερες από ότι εδώ. Θέλεις να... Ναι, η αλήθεια είναι ότι και στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γίνονται πολλές και καλές ενέργειες και πρωτοβουλίες, υπάρχουν πολλά νησιά που πρωτοστατούν στο να περιορίσουμε το πλαστικό. Νομίζω ότι η κουβέντα πρέπει να έχει μια αφετηρία το πώς γενικά θα περιορίσουμε τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, ανεξαρτήτως υλικών. Πώς στην καθημερινότητά μας θα χρησιμοποιούμε όλο και λιγότερα πράγματα που μπορεί να μην τα έχουμε τόσο ανάγκη. Για παράδειγμα, πάμε να πιούμε τον καφέ μας, κάτι που ο κόσμος, ειδικά στην Ελλάδα, καθημερινά γίνεται. Πόσο, ένα εκατομμύριο φρεντοπότηρα κάθε μέρα, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα. Γιατί να μην αλλάξουμε συνήθεια και να πηγαίνουμε με το δικό μας ποτήρι πολλαπλών χρήσεων να παίρνουμε τον καφέ μας? Αν το κάνουμε όλοι με μια μαγική κίνηση, τότε η Ελλάδα θα περιορίσει κατά πάρα πολύ τα πλαστικά μιας χρήσης, τα ποτήρια για παράδειγμα που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
Εδώ λοιπόν πρέπει η συζήτηση να ξεκινάει από το να έχουμε όλοι πιο φιλοπεριβαλλοντικές συνήθειες, να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα μας, οτιδήποτε κάνουμε, και με αυτόν τον τρόπο, αυτό το βίωμα να το ακολουθήσει όλη η κοινωνία. Από εκεί και πέρα το πλαστικό, όπως είπες και εσύ Ξένια, και όπως είπε και ο Αναστάσης, είναι ένα υλικό το οποίο ναι μεν το χρησιμοποιούμε, είναι ευχή και κατάρα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ευχή με την έννοια ότι όντως έχει κάποιες σημαντικές ιδιότητες, και ειδικά σε κάποιους κλάδους το πλαστικό χρειάζεται να χρησιμοποιείται, νοσοκομιακός, φαρμακευτικός, οτιδήποτε. Απ' την άλλη μεριά είναι και κατάρα, γιατί όταν περνάμε στην αλόγιστη χρήση του, όταν βολευόμαστε με ένα πλαστικό ή όταν για παράδειγμα το πετάμε αριστερά και δεξιά, που είναι το πλέον απαράδεκτο περιστατικό ή πλέον απαράδεκτη συνήθεια όλων, εκεί είναι που ξεκινάνε τα μεγάλα προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα πολεμήσουμε όλοι μαζί, και σαν κοινωνία όλοι μαζί, δεμένοι, ενωμένοι, αλλά και ο καθένας από το δικό του πόστο. Και οι επιχειρήσεις έχουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο να αλλάξουν λίγο τις συνήθειές τους και να αλλάξουν τα μοντέλα τους κυρίως. Και εμείς ως πολίτες να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας, και οι δήμοι και οι κρατικοί φορείς στο να βοηθήσουν στο να μειώσουμε όλο αυτό το πρόβλημα. Επίσης, σαν χώρα έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό ανάγλυφο. Έχουμε πάρα πολλά νησιά. Επομένως, ό,τι πλαστικά βρίσκονται και ό,τι πλαστικά χρησιμοποιούνται καταλήγουν στις θάλασσες, πολλές φορές από το ένα νησί στο άλλο, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να φαίνεται πολλές φορές πολύ περισσότερο σε εμάς. Και θα ξαναγυρίσω στο ότι και στο εξωτερικό υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Το πρόβλημα του πλαστικού είναι παγκόσμιο. Τι να μιλήσουμε, για το Great Pacific Garbage Patch, που είναι μια τεράστια επιφάνεια γεμάτη πλαστικά. Είναι 2,5 φορές το. Είναι 2,5 φορές η επιφάνεια της Γαλλίας αυτό το νησί από πλαστικά. Το πρόβλημα δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σε εμάς φαίνεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό, αλλά αντίστοιχα έχουμε πέσει όλοι πάνω, εθελοντές, φορείς, σχολεία, πολίτες, για να το λύσουμε όσο πιο γρήγορα και όσο πιο άμεσα γίνεται. Πάμε να πούμε για την ομάδα που έχουμε να πούμε για αυτό το θέμα διάφορα. Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να το ακούσουν και όλα τα παιδιά που μας βλέπουν γενικά. Εσείς στην καθημερινότητά σας, πώς συμβάλλετε ως μεμονωμένα άτομα, έτσι όχι ως ομάδα, στην μείωση της πλαστικής ρύπανσης? Λοιπόν, καταρχήν είναι το αγαπημένο μας ποτηράκι, όπως είπαμε. Δεν πάμε πουθενά χωρίς το ποτηράκι μας και χωρίς το καλαμάκι. Μετά κοιτάμε να μειώσουμε το πλαστικό από ό,τι μπορούμε, ξεκινώντας από οδοντόβουρτσες, από μπατονέτες, από το να μην πάρουμε μπουκαλάκι νερό, αλλά να έχουμε μαζί μας το δικό μας παγούρι, το οποίο θα γεμίζουμε από τους ψύκτες, και να μετακινούμαστε, για να πάμε και σε ένα κομμάτι πιο περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προσπαθούμε να μετακινούμαστε με αυτοκίνητο όσο λιγότερο γίνεται. Στην ομάδα έχουμε πλέον τα δικά μας ηλεκτρικά πατίνια, για να μειώσουμε κι άλλο το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Θέμα για την επόμενη φορά, εννοείται. Σας το λέω από τώρα. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές μικρές κινήσεις με τις οποίες μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Δεν χρειάζεται εγώ και εσύ αυτό που κάνουμε να το κάνουμε τέλεια. Χρειάζεται όλοι μαζί να το κάνουμε, ακόμα κι αν δεν είναι τέλειο κάθε φορά. Και η αλήθεια είναι, ειδικά με το ποτηράκι, που το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές σήμερα. Στην αρχή, όταν πηγαίναμε σε κάποια μαγαζιά, για παράδειγμα, μας βλέπαν και λίγο σαν ούφο. Σου λέει, ποιοι ήρθαν τώρα? Κάποιοι μπορεί να το βλέπανε λίγο αρνητικά στην αρχή, ότι όχι, έχουμε το ποτήρι μας και θα σου το σερβίρουμε εκεί. Όμως τελικά, όταν υπάρχει αυτή η ενότητα της κοινωνίας και το απαιτεί η κοινωνία, βλέπουμε ότι τελικά αλλάζει. Και ειδικά και μεγάλες αλυσίδες τώρα αλλάζουν τώρα το μοντέλο τους. Πλασάρουν τα δικά τους επαναχρησιμοποιούμενα ποτήρια, και αυτό είναι ένα θετικό νέο. Αλλά όπως είπε ο Αναστάσης, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι σαν τουβλάκια. Πρέπει να κάνεις πολύ ωραίους συνδυασμούς. Δεν σημαίνει ή μία λύση ή η άλλη. Αυτό εξαρτάται από όλους τους παράγοντες που έχεις γύρω, από μια περιοχή, από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεσαι. Πριν πάω για να πούμε για την ομάδα, πάνω σε αυτό που πονίγω, θα σας πω το εξής. Υπάρχει στην Ελλάδα αλυσίδα
καφέ, δεν θα το εμπώ τώρα η διαφήμιση, αλλά θα μπορείτε να μου στείλετε στο Facebook μετά να σας πω και στο Instagram, που πας, παίρνεις μεταλλικό ποτηράκι, δικό τους, είναι της εταιρείας αυτό το ποτηράκι, το οποίο αν κάθε φορά που πας δίνεις αυτό, σου κάνουν έκπτωση 20 λεπτά στον καφέ. Βέβαια. Υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Το λέω για να ξέρετε ότι υπάρχει έτσι ένα κάποιο ενδιαφέρον ως προς αυτό. Και μιας που είμαστε εδώ ξένια, ναι, να κάνουμε και ένα κάλεσμα στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή και που μας βλέπει και ειδικά στα νέα παιδιά και στους φοιτητές. Mm-hmm. Ως φοιτητές τώρα και εμείς είχαμε όλη αυτή την εμπειρία τόσα χρόνια που πας, παρακολουθείς μαθήματα, πάμε να το παλέψουμε όλοι μαζί. Πάμε να προσπαθήσουμε στα πανεπιστήμια μας, στις σχολές μας, όπου και να είμαστε, να μιλήσουμε με τους καθηγητές μας, να μιλήσουμε με τα κυλικεία, mm-hmm, να αλλάξουμε συνήθειες. Πάμε λίγο όλο αυτό να το τουμπάρουμε μαζί, παρέα. Υπάρχει μια δύναμη που κάνει τον κόσμο να γυρίζει. Μια δύναμη που μπορεί να ενώσει όλη την Ελλάδα μέσα σε μία μέρα. Είναι η δύναμη του εθελοντισμού και η ευθύνη για τις επόμενες γενιές. Κυριακή 29 Απριλίου συντονιζόμαστε στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση της Ελλάδας. Σπάμε ρεκόρ εθελοντισμού ομορφαίνοντας κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Δώσε κι εσύ λίγη από τη δύναμη σου. Δήλωση συμμετοχής στο www.letsdoitgreece.org και γίνε η αλλαγή που περιμένεις. Σε εμάς η πρώτη μας επαφή με τον εθελοντισμό ξεκίνησε μέσα από το σχολείο. Είχαμε τη χαρά να έχουμε στο γυμνάσιο που ήμασταν, 5ο γυμνάσιο Γλυφάδας και μετά στο 5ο λύκειο Γλυφάδας, κάποιες πολύ δραστήριες καθηγήτριες, οι οποίες πραγματικά μας δημιούργησαν κάτι μέσα μας. Μας έκαναν μέσα από δράσεις να αγαπήσουμε το περιβάλλον, μας πήγαιναν τα Σαββατοκύριακα στην παραλία μας να την καθαρίζουμε, μας ανέβασαν στο βουνό μας αντίστοιχα να κάνουμε δεντροφυτεύσεις και εκεί γεννήθηκε για μας όλη αυτή η αγάπη. Λίγα χρόνια μετά λοιπόν, αφού τελειώσαμε το σχολείο, είπαμε να σηκώσουμε μανίκια, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Όλη η ομάδα πιτσιρικαρία τότε 18 χρονών θέλαμε να κάνουμε δράσεις και έτσι λοιπόν οργανωθήκαμε και ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε το βουνό μας, να καθαρίζουμε την παραλία μας. Τότε βρεθήκαμε για πρώτη φορά αντιμέτωποι με όλο αυτό το ζήτημα της πλαστικής ρύπανσης σε μεγάλο βαθμό και είπαμε δεν θα το βάλουμε κάτω, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και γεννήθηκε τότε μια μεγάλη δράση, όλη η ομάδα μαζί, το Let's Do It Greece, από εκεί γεννήθηκε σαν ιδέα για μας, που αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι να ενωθούμε με όλη την Ελλάδα. Και το ξεκινήσαμε όλοι μαζί 29 Απριλίου του 2012 να ενωθούμε σε όλη την Ελλάδα την ίδια ημέρα και να κάνουμε μια καλή πράξη για το περιβάλλον. Εκατοντάδες δράσεις περιβαλλοντικές ταυτόχρονα σε ολόκληρη τη χώρα. Από τότε, μία φορά το χρόνο, δίνουμε το καθιερωμένο εθελοντικό ραντεβού. Πλέον έχουμε ξεπεράσει τους 120.000 εθελοντές την ημέρα της δράσης. Το οποίο, αν το σκεφτούμε, στην Ελλάδα των 10 με 11 εκατομμυρίων είναι το 1% του ελληνικού πληθυσμού. Δηλαδή υπάρχει μία μέρα το χρόνο που το 1% της χώρας μας βγαίνουμε έξω και κάνουμε μία καλή πράξη για το περιβάλλον. Συνεχίζουμε δυνατά λοιπόν και το 2020. Κυριακή 10 Μαΐου είναι η μέρα της μεγάλης δράσης και θα σας πούμε περισσότερα γι' αυτό σε λίγο. Σε μια εποχή που ο πλανήτης εκπέμπει σήμα κινδύνου και το περιβάλλον μας έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ, η γενιά μας είναι εδώ για να δράσει αποφασιστικά.
με γνώμονα την ευθύνη, την αγάπη, αλλά και την ευγνωμοσύνη για ό,τι έχουμε κάνει παρέα μέχρι σήμερα, είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε μαζί σας τη νέα μεγάλη εθελοντική αποστολή του Let's Do It Greece. Αποφασίσαμε λοιπόν να ταξιδέψουμε εθελοντικά σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 3 μήνες για να διαδώσουμε παντού την ανάγκη να ενωθούμε σαν μια γροθιά για την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος μας, να ανακαλύψουμε και να ενώσουμε όλους εκείνους τους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα ίδια όνειρα και τις ίδιες ανησυχίες, δημιουργώντας την Εθνική Ελλάδος για το περιβάλλον. Σε κάθε περιοχή θα οργανώνουμε δράσεις και συναντήσεις. Θα ταξιδεύουμε μαζί και θα μοιραζόμαστε παρέα την κάθε μέρα αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Η διαδρομή θα ξεκινήσει στις 31 Οκτωβρίου από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο και θα ολοκληρωθεί λίγους μήνες μετά στην Αρχαία Ολυμπία. Σημαντικός σταθμός θα είναι η κεντρική συνάντηση εθελοντών στην Αθήνα, όπου όλοι μαζί θα οργανώσουμε τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη εθελοντική δράση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Let's Do It Greece 2020 στις 10 Μαΐου. Σε κάθε σταθμό θα φυτεύουμε μαζί από μία ελιά, συμβολίζοντας όλα όσα μας ενώνουν και μας δίνουν τη δύναμη να προσπαθούμε καθημερινά για ένα καλύτερο κόσμο. Σύνθημά μας, ρίζες που μας ενώνουν. Όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τον εθελοντισμό γνωρίσαμε κόσμο όλων των ηλικιών, απίστευτους εθελοντές με τους οποίους νιώσαμε οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Τώρα λοιπόν νιώσαμε την ανάγκη και είχαμε το όνειρο όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους συναντήσουμε από κοντά στα μέρη τους, να ταξιδέψουμε όπου και αν μένουν, ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα χωριά της Ελλάδας, να τους δούμε από κοντά, να μιλήσουμε στα σχολεία, να κινητοποιήσουμε ομάδες, συλλόγους, δήμους από όλη την Ελλάδα. Και αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Όπως είπες και εσύ, Ξένια, μέσα σε 3 μήνες σαρώσαμε όλη την Ελλάδα. Πήγαμε μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα βόρεια χωριά της χώρας μας. Και αυτό που μας έμεινε είναι ότι είδαμε ανθρώπους με όρεξη, ανθρώπους με δύναμη, ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στο περιβάλλον. Και αυτό που μας λείπει είναι η μεγαλύτερη ένωση μεταξύ μας. Αυτή την ένωση λοιπόν, όπως είπε και ο Αναστάσης προηγουμένως, πάμε να την κάνουμε πράξη και στις 10 Μαΐου του 2020 βάζουμε έναν τεράστιο στόχο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε περίπου 2.020 σημεία σε όλη την Ελλάδα για να τα καθαρίσουμε, να τα ομορφύνουμε, να πολεμήσουμε εκεί την πλαστική ρύπανση και να δείξουμε ότι με μια απλή κίνηση μπορούμε όλοι μαζί να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε, αυτό που θέλουμε να αλλάξει γύρω μας. Και για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μεγάλα προβλήματα, ο μόνος τρόπος είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Και όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, άνθρωποι που μπορεί να μην γνωριζόμαστε, αλλά να έχουμε τόσα πολλά κοινά, αυτή τη μεγάλη αγάπη για το περιβάλλον, για να κάνουμε κάτι καλύτερο στην κοινωνία μας, τότε πραγματικά γινόμαστε μια οικογένεια. Και τους ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει και τους ανθρώπους που γνωρίσαμε σε όλο αυτό το γύρο της Ελλάδας, τους νιώθουμε πραγματικά σαν μια μεγάλη εθελοντική οικογένεια. Και όπως είπε και ο Νίκος, πάμε δυνατά γιατί τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Κάθε χρόνο υπάρχει μια Κυριακή που όλοι ξυπνάμε για τον ίδιο σκοπό. Όσα χιλιόμετρα κι αν μας χωρίζουν, γινόμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Βάζουμε χρώμα στις γειτονιές μας. Δίνουμε ζωή στα βουνά μας. Καθαρίζουμε τις παραλίες μας. Μοιαζόμαστε για το περιβάλλον μας. Ομορφαίνουμε την πατρίδα μας. Κυριακή 7 Απριλίου. Let's do it, Greece. Έλα να γίνουμε οικογένεια για τη χώρα που αγαπάμε. Μπες στο www.letsdoitgreece.org και γίνε η αλλαγή που περιμένεις. Λοιπόν, έχω αφήσει το καλύτερο κομμάτι για το τέλος, διότι όπως είχα πει και στις προηγούμενες εκπομπές, θέλω πάρα πολύ να συμμετέχει ο κόσμος, γιατί έχουν απορίες και ρωτάνε διάφορα που εγώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι ειδήμων σε αυτό το θέμα. Οπότε ήταν ευκαιρία μια και θα έρθετε και είχαμε βάλει στο Instagram έναν σαν διαγωνισμό που μας κάνανε ερωτήσεις στα παιδιά τι θέλουν να μάθουν από εσάς. Λοιπόν, θα πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που συμμετείχατε. Επειδή όμως είναι αρκετές οι ερωτήσεις που στείλετε, έχω επιλέξει κάποιες γιατί συνήθως μοιάζουν μεταξύ τους. Οπότε, άμα δεν ακούσατε το όνομά σας, συγγνώμη. Δεν μπορώ να ρωτώ τα παιδιά 100 φορές. Ωστόσο, πάμε να δούμε τις καλύτερες από αυτές και πιστεύω θα καλυφθείτε όλοι γιατί είναι γενικές οι απαντήσεις των παιδιών σε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, είστε έτοιμοι? Πάμε. Λοιπόν, ανοίγω Instagram και έχουμε την Ναυσικά, η οποία μας ρωτάει αν συνεργάζεστε με άλλες εθελοντικές ομάδες.
Ναυσικά, η συνεργασία είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε, αυτό που μας εκφράζει και μας γεμίζει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε ναι, συνεργαζόμαστε με εθελοντικές ομάδες από όλη την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής στην εκστρατεία έχουν συμμετάσχει περισσότερες από 3.500 ομάδες, φορείς, σχολεία, εθελοντικές οργανώσεις και συνεχίζουμε. Επομένως, αν έχεις και εσύ μια εθελοντική ομάδα, θα χαρούμε να συνεργαστούμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για αυτό το μεγάλο σκοπό. Τέλεια! Λοιπόν, ο Χρήστος ρωτάει πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε εμείς αυτοί, δηλαδή που είναι στην επαρχία. Τέλεια! Αγαπάμε επαρχία και φυσικά το πολύ όμορφο είναι να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όπου και αν είμαστε, από πόλεις, χωριά, νησιά, οτιδήποτε. Οπότε, οποιοδήποτε θέλει να ενώσει μαζί μας τις δυνάμεις του, να πάμε να κάνουμε κάτι καλό για το περιβάλλον μας και για τον πλανήτη μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, μια μεγάλη αγκαλιά. Μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία. Η εκστρατεία μας όλη συντονίζεται μέσα από μια κεντρική πλατφόρμα, ένα site, που είναι το www.letsdoitgreece.org. Εκεί μπορεί οποιοδήποτε να δηλώσει συμμετοχή και αμέσως όλη η ομάδα που είμαστε εδώ στην Αθήνα θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Και φυσικά δεν ξεχνάμε τα social media που είναι η μεγάλη δύναμη της γενιάς μας. Let's do it Greece, μπορούμε να επικοινωνήσουμε και θα χαρούμε πάρα πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα μας στέλνει ότι έχει μια ομάδα με τις φίλες της στην Αστυπάλαια. Πολύ ωραία νησί, ξέρετε, έχω πάει. Όπου καθαρίζουν, λέει, τη χώρα και τις παραλίες από το πλαστικό. Μπράβο, κορίτσια, πολύ ωραία. Και πώς μπορούν να βοηθήσουν? Καταρχήν, ένα μεγάλο μπράβο, Αλεξάνδρα, και σε εσένα και στην ομάδα από την Αστυπάλαια. Και εννοείται, όπως είπε και ο Νίκος, www.letsdoitgreece.org. Μπορείς να μπεις, να δηλώσεις συμμετοχή. Η ομάδα μας θα έρθει σε επαφή μαζί σου για να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα. Και Κυριακή 10 Μαΐου περιμένουμε στο μεγάλο χάρτη δράσεων που θα φτιάξουμε για όλη την Ελλάδα να δούμε και μια κουκίδα με την ομάδα σου στην Αστυπάλαια. Οπότε να πούμε, Ξένια, η Αστυπάλαια, όπως είπε ο Αναστάς, για να είναι στο χάρτη δράσεων, μην κανονίσει τίποτα όλο το νησί στις 10 Μαΐου. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Δράση, power. Παντού, παντού. Λοιπόν, ο Χάρης ρωτάει ότι αν μπορεί να συμβάλλει στη δράση, διότι διαθέτει εξοπλισμό καταδύσεων μαζί με κάτι φίλους του. Τέλεια. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι του εθελοντισμού που προσφέρουν οι δίτες σε όλη την Ελλάδα, γιατί πολλές φορές μας δείχνουν το πρόβλημα που υπάρχει κάτω από το βυθό που εμείς δεν το βλέπουμε. Που εκεί το πρόβλημα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Οπότε φυσικά είναι πολύ μεγάλη βοήθεια που μπορούν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι δίτες σε όλη την Ελλάδα. Εμείς θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να μιλήσουμε μαζί τους και να καθαρίσουμε κομμάτια του ελληνικού βυθού οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Τέλεια. Λοιπόν, η Γεωργία ρωτάει ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε καθαρίσει από παραλία. Περίεργα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που πάμε για καθαρισμό δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, δυστυχώς. Από τα απλά που είναι λάστιχα, μπαταρίες από σκάφη, οτιδήποτε που είναι πολύ επικίνδυνα και επιβαρύνουν το βυθό, μέχρι πεταμένα μηχανάκια, ραπτομηχανές που έβγαλαν οι δίτες σε ένα καθαρισμό που ήμασταν, που λες από πού και ως πού δηλαδή βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, πώς φτάσανε εκεί. Ακόμα και στρώματα και ολόκληρα αυτοκίνητα δηλαδή έχουμε δει σε καθαρισμούς, που εκεί λες, όπα, το πρόβλημα τελικά είναι μεγαλύτερο από αυτό που βλέπουμε. Αλλά τη μεγαλύτερη έκπληξη τη νιώσαμε όταν πήγαμε στην κεντρική δράση του 2019 να καθαρίσουμε μια παραλία στις βόρειες ακτές του Πόρου. Αυτό που δεν γνωρίζαμε είναι ότι λόγω των ρευμάτων του Αιγαίου σε εκείνη την παραλία καταλήγουν απορρίμματα από ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα. Επομένως, μια παραλία απομακρυσμένη που έχεις πρόσβαση μόνο με βάρκα, που δεν μπορεί κάποιος να πάει με τα πόδια, που δεν πηγαίνουν πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, για να πεις ότι okay, κάποιος άφησε τα σκουπίδια του. Και ήταν πραγματικά γεμάτη απορρίμματα. Δεν έβλεπες την άμμο. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα και θέλει να δώσουμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό για να καταφέρουμε να το λύσουμε. Είναι εικόνες που μας έχουν μείνει και πραγματικά μας γεμίζουν αποφασιστικότητα για το μέλλον. Και αυτό είναι κάτι που ίσως ο κόσμος δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Με τα θαλάσσια ρεύματα τα σκουπίδια μεταφέρονται. Ο Πόρος είναι ένα πανέμορφο νησί. Οι κάτοικοι, ο Δήμος το φροντίζουν όσο γίνεται περισσότερο, το καθαρίζουν. Αλλά στο βόρειο κομμάτι, για παράδειγμα, που δεν μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση, από τη θάλασσα, από τα ρεύματα, φτάνουν εκεί οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος. Και βλέπεις ότι τελικά τα ρεύματα μπορούν να φτάσουν ένα σκουπίδι, για παράδειγμα, από την Αλεξανδρούπολη, να το οδηγήσουν μέχρι την Κρήτη.
Και μπορεί οι κάτοικοι σε μια περιοχή να είναι ευαισθητοποιημένοι, αλλά από άλλες περιοχές να έρχονται τα σκουπίδια. Οπότε εκεί γίνεται πολύπλοκο και πρέπει λίγο συντονισμένα σαν κοινωνία να το αντιμετωπίσουμε. Η Άντζη ρωτάει αν ό,τι πετάμε στους μπλε κάδους ανακυκλώνεται κανονικά, πιστεύετε, ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι η ανακύκλωση είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν σημαίνει ότι όλα όσα είναι συγκεκριμένα υλικά, πλαστικό, χαρτί, αλουμίνιο για παράδειγμα, ανακυκλώνονται. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρά, πρέπει να μην έχουν άλλες πολύπλοκες συσκευασίες μαζί. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά ρεύματα, όπως είπαμε για τις μπαταρίες, για παράδειγμα, δεν πάνε στους μπλεκάδους οι μπαταρίες. Υπάρχουν ειδικά ρεύματα, ειδικά συστήματα. Εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και το Α και το Μ είναι να ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση, από την παιδεία. Βλέπουμε με μεγάλη χαρά μαθητές από μικρή ηλικία, βλέπουμε στα σχολεία που κάνουν την ανακύκλωση με πείσμα και η αλήθεια είναι ότι η ανακύκλωση μαθαίνεται. Στους μπλε κάδους λοιπόν πάνε συγκεκριμένα υλικά και πρέπει να είμαστε προσεκτικά να τα έχουμε όσο πιο καθαρά γίνεται. Θυμάσαι για τους σχολικούς λαχανόλους που ακούγαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνουν τα σχολεία. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση. Η Αργυρό ρωτάει αν κάνετε δράσεις αναδάσωσης σε καμένες ή μη περιοχές, γιατί μένει λίγο κοντά στην Έδα, στους καταράκτες φαντάζομαι, και η περιοχή χρειάζεται καθάριση. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μας ξεκίνησε με μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Όταν ξεκινήσαμε τις δράσεις μας το 2009, μας πρόλαβε η μεγάλη πυρκαγιά του Ινιτού στην περιοχή της Ανογλυφάδας. Επομένως, η ομάδα μας γεννήθηκε μέσα από τις τάχτες. Έχουμε αγκαλιάσει πάρα πολύ το κομμάτι της αναδάσωσης και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι εκείνα τα δεντράκια που πρωτοφυτέψαμε τότε εμείς και άλλες εθελοντικές ομάδες της περιοχής πλέον έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν και να φτιάχνουν ένα όμορφο δασάκι. Όλα αυτά που γίνονται γύρω μας μας αγγίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπουμε το Αμαζόνιο να φλέγεται, βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στην Αυστραλία και νιώθουμε σαν να συμβαίνει στο δικό μας σπίτι. Επομένως, δεν θα μπορούσαμε παρά να συμμετέχουμε σε τέτοιες δράσεις και να προσπαθούμε για να κάνουμε τα βουνά μας πράσινα ξανά και να δίνουμε στον πλανήτη μας το οξυγόνο που τόσο πολύ εμείς οι ίδιοι έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, εδώ μπροστά από το Παναθηναϊκό στάδιο δίνουμε την έναρξη για τη μεγάλη δράση του Let's Do It Greece 2018. Κυριακή 29 Απριλίου συντονιζόμαστε σε όλη την Ελλάδα και είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε στην οικογένειά μας. Ο χρυσός μας Ολυμπιονίκη. Ο χρυσός μας Ολυμπιονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Βασιλική. Εγώ ευχαριστώ. Είμαστε πανέτοιμοι. Ευχαριστούμε. Πάντα. Ευχαριστούμε. Και να μας κάνετε περήφανοι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Χαρά μας μεγάλη και σας περιμένουμε όλους εκεί. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Μπείτε στο www.letsdoitgreece.org, αναζητήστε τη δράση στην περιοχή σας και Κυριακή 29 Απριλίου πάμε να γίνουμε η αλλαγή που περιμένουμε. Πάμε να δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα για καλή επιτυχία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και μας είπατε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και εκπαιδευτικά κυρίως θα έλεγα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φυσικά θα ξανάρθετε όταν είναι κοντά στη δράση. Θέλω να πούμε για τη δράση του Μαΐου οπωσδήποτε και να συμμετέχουμε έτσι, όσο πιο πολύ γίνεται. Αυτό το μήνυμα της ημέρας λοιπόν είναι να φροντίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για λιγότερο πλαστικό και αυτό που λέω πάντα είναι να καταλάβουμε ότι ο πλανήτης είναι το σπίτι μας και ότι δεν έχουμε άλλον, δυστυχώς αυτόν έχουμε και πρέπει να τον φροντίζουμε καθημερινά. Συμφωνείτε? Συμφωνούμε και συνεχίζουμε με αισιοδοξία, με χαμόγελο, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι καλύτερο για τον πλανήτη μας. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.